Μου έχει κάνει εντύπωση πως τα κράτη, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο, είναι σαν να περίμεναν, σαν να εύχονταν να γίνει κάτι τέτοιο με τον ιό, με τον COVID-19, για να εφαρμόσουν μέτρα που παρεμβαίνουν στις ζωές των ανθρώπων και στην οικονομία, τέτοια μέτρα που αμφιβάλλω αν και η Χούντα τα είχε εφαρμόσει. Ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, νομίζω, ίσως μόνο στην κατοχική Αθήνα, στην ναζιστική Αθήνα, να είχε επιβληθεί τέτοιο μέτρο. Πότε άλλοτε. Επιβάλλεται λοιπόν και σήμερα επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο κόσμος φαίνεται να το δέχεται αυτό. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ή μάλλον δεν θα έπρεπε να μου κάνει εντύπωση. Το συζητήσαμε σε προηγούμενο βίντεο πρόσφατο, όπου λέγαμε για τις συλλογικές ταυτότητες. Έχουν καταπιεί μαζί με την Πετονιά όλο το αφήγημα περί το κράτος είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, είναι για το καλό μας κλπ. Οπότε βλέπετε ότι βαφτίζουν, ας πούμε, αντικοινωνική συμπεριφορά το να μην πουλάει κάποιος εφημερίδες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Διάβασα ένα άρθρο όπου ο Άδωνης απειλεί πως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα επιβάλλει στα σούπερ μάρκετ να πουλούν εφημερίδες. Γιατί λέει είναι αντικοινωνική συμπεριφορά να μην πουλείς εφημερίδες. Νομίζω έχει βγει πλέον η ψήρα στο γιακά, έτσι. Έχουν πέσει οι μάσκες. Έχει φανεί ποια είναι η φασιστική νοοτροπία μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Και δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά στον Άδωνη, που και από παλιά έλεγε ότι, ας πούμε, ο ψιλικατζής στα Εξάρχεια είναι υποχρεωμένος να πουλάει νερό στα ΜΑΤ. Δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του, δεν μπορεί στο μαγαζί του να αποφασίσει σε ποιον θα πουλάει υπηρεσίες. Είναι ουσιαστικά δούλος των ΜΑΤ, είναι υποχρεωμένος να τους προσφέρει υπηρεσίες. Από παλιά τα έλεγε αυτά. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι θα επιβάλλει και στους μαγαζάτορες να πουλάνε αυτό που θέλει αυτός. Αδιανόητα πράγματα για ελεύθερους ανθρώπους. Δεν είναι ελεύθεροι άνθρωποι, είναι κτήματα του κράτους προφανώς. Αυτό φαίνεται και από τα διαγγέλματα των διαφόρων προέδρων και πρωθυπουργών. Ας πούμε, έβλεπα το διάγγελμα της Μέρκελ πριν 2 μέρες και έλεγε στους Γερμανούς ότι απεχθάνεται αυτά τα μέτρα, την απαγόρευση κυκλοφορίας κτλ. Και είναι μέτρα τα οποία η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε δώσει αγώνα για να μην τα υπόκειται όταν ήταν νέα. Όταν ήταν νέα, εννοεί στο κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας. Παραδέχτηκε δηλαδή ότι είναι μέτρα ολοκληρωτικών καθεστώτων αυτά. Όμως, είπε, είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Τι να κάνουμε, είναι ανάγκη. Γιατί είναι ανάγκη, για ποιον είναι ανάγκη ακριβώς? Α, είναι ανάγκη, λέει, για να μην γονατίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Καταλάβατε. Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι για να υπηρετεί εμάς, είμαστε εμείς για να υπηρετούμε αυτό, μην γονατίσει. Πώς θα έπρεπε να είναι ένα διάγγελμα ενός φιλελεύθερου, ενός λιμπερταριανού πρωθυπουργού? Καλά, δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να λέμε ενός φιλήσυχου αρχηγού της μαφίας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι αντίφαση. Αλλά πες ρε παιδί μου πως ο Αλ Καπόνε τρελάθηκε και αποφάσισε να σταματήσει να ασκεί επιθετική βία. Θα έβγαινε λοιπόν ο αρχηγός του κράτους και θα έλεγε στους ανθρώπους: είστε κύριοι του εαυτού σας. Είστε κύριοι του εαυτού σας. Είστε κύριοι του εαυτού σας. Κανείς δεν σας προστατεύει πέρα από εσάς τους ίδιους. Εσείς οι ίδιοι θα ζυγίσετε το ρίσκο μιας ενδεχόμενης μόλυνσης από τον ιό, το όφελος του να βγείτε να κάνετε τη δουλειά σας και θα αποφασίσετε αν το ρίσκο αξίζει προκειμένου να έχετε αυτό το όφελος. Έχετε υπόψη ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να μολύνει εν γνώση του κάποιον άλλον, έχει όμως το δικαίωμα ο ίδιος να αυτοκτονήσει, να εκτεθεί στον κίνδυνο αν πιστεύει ότι αυτό αξίζει για εκείνον. Δεν του λέμε εμείς τι αξίζει, ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αυτή την αξιολόγηση. Όσον αφορά τώρα το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι ένα κόλπο που έχουμε σκαρφιστεί. Έχουμε προσλάβει μερικούς γιατρούς με λεφτά που έχουμε κλέψει από εσάς τους ίδιους, από φόρους δηλαδή, προκειμένου να σας πείσουμε ότι η φορολογία είναι ανταποδοτική. Σας κλέβουμε 100, κρατάμε τα 10, παραπάνω κρατάμε τέλος πάντων, με τα υπόλοιπα πληρώνουμε γιατρούς, δασκάλους κλπ. Ώστε να σας πείσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κλοπή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλατε κι εσείς οι ίδιοι. Σε αυτές τις συνθήκες προφανώς το κράτος δεν μπορεί να σας καλύψει. Η ελεύθερη αγορά ίσως και να μπορούσε καλύτερα, δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε ακόμα και αυτή, γιατί αν πέσει μια τεράστια φυσική καταστροφή στον κόσμο, μπορεί να φρακάρουν όλα τα νοσοκομεία, ακόμα και τα ιδιωτικά. Βέβαια, όταν τα έχουμε επιτάξει, βάζουμε το χεράκι μας και εκεί πέρα, ώστε να μην μπορούν και αυτά να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είτε ιδιωτικό σύστημα είτε δημόσιο σύστημα μπορεί να μην δύναται να σας θεραπεύσει. Δεν υπάρχει θεραπεία άλλωστε προς το παρόν, απλά treatment γίνεται. Δηλαδή τον κρατάμε τον άνθρωπο στη ζωή με τα 1000 ζόρια μέχρι να ανακάμψει ίσως το ανοσοποιητικό του σύστημα. Λάβετε υπόψη αυτήν την αντικειμενική δυσκολία και πάρτε τις αποφάσεις σας. Στο λιμπερταριανό δίκαιο ένα είναι το βέβαιο.
Αν γνωρίζεις πως φέρεις τον ιό ή οποιονδήποτε θανατηφόρο ιό, AIDS για παράδειγμα, οποιονδήποτε, HIV, οποιονδήποτε, αν γνωρίζεις ότι φέρεις έναν ιό και εκθέτεις τον άλλον εν γνώση σου, αποκρύπτοντάς του το γεγονός ότι τον φέρεις, ή πηγαίνοντας και βήχοντας τη μούρη του, κάνοντας τέτοια πράγματα δηλαδή που παραβιάζουν το σώμα του χωρίς να το θέλει ο ίδιος, αυτό είναι απόπειρα δολοφονίας. Ενδεχομένως και δολοφονία. Με το λιμπερταριανό δίκαιο μιλάμε. Δεν μιλάμε για ποινικές ευθύνες που επιβάλλει το κράτος και τιμωρεί για λογαριασμό του κράτους. Μιλάμε για tort law. Μιλάμε για ευθύνες που μπορεί να σε μηνύσει κάποιος για τη ζημιά που του έκανες ή που προσπάθησες να του κάνεις. Αυτό στο λιμπερταριανό δίκαιο επιβάλλεται. Στο λιμπερταριανό δίκαιο μπορείς να ελέγξεις ποιος θα μπει στο σπίτι σου, στην περιουσία σου γενικώς, να αποκλείσεις όποιον θέλεις, επειδή υποψιάζεσαι, ας πούμε, πως έχει τον ιό, αλλά ακόμα και να μην το υποψιάζεσαι, προληπτικά μπορείς να τους αποκλείσεις όλους αν θέλεις. Δική σου περιουσία είναι. Και αυτό είναι που μπορείς να κάνεις για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Να κλειστείς μέσα και να απαγορεύσεις στους άλλους να έρχονται εκεί που είναι η περιουσία σου. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις στους άλλους να πηγαίνουν σε περιουσίες αλωνών. Για παράδειγμα, μπορεί το παιδί σου να θέλει να πάει ταξιδάκι αναψυχής. Να πάει ανά τον κόσμο, να πάρει ένα αεροπλάνο μέσα στην κρίση, μέσα στο χαμό. Και να γυρίσεις σπίτι σου μετά. Πες ότι το παιδί σου μένει μαζί σου, έτσι, ότι είναι ένας από αυτούς τους 30χρονους μαντραχαλαίους οι οποίοι ζουν στο σπίτι μαζί σου, το παιδί, εντός εισαγωγικών, το παιδί 30 χρονών, πάει λοιπόν ταξίδι, ξέρω εγώ, στην Ασία, πιάνει τον ιό, επιστρέφει σπίτι. Εκεί πέρα έχεις δικαίωμα, και προσωπικά εγώ αυτό θα έκανα, να του πεις, Λεβέντη μου, κάτσε σε ένα ξενοδοχείο 14-15 μέρες, να δούμε αν θα σου περάσει, αν έχεις τον ιό, και μετά έλα σπίτι. Δικό σου είναι το σπίτι, δική σου είναι η ευθύνη να προστατεύσεις τον εαυτό σου αν είσαι ειδικά άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και υψηλού ρίσκου. Μπορεί από την άλλη να μην θέλεις να το κάνεις αυτό. Να αγαπάς το παιδί σου τόσο πολύ, ξέρω κι εγώ, που να είσαι διατεθειμένος ακόμα και να πεθάνεις για να τον φιλοξενήσεις μόλις επιστρέψει από αυτό το υπέροχο ταξίδι αναψυχής. Δικαίωμά σου. Μπορείς ακόμα και να αυτοκτονήσεις. Δεν έχεις υποχρέωση στην κοινωνία να ζεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος να μην επιβαρύνεις το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις τίποτα για κανέναν. Το μόνο που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις είναι να μην μολύνεις εν γνώση σου κάποιον που δεν θέλει να μολυνθεί, παραβιάζοντας τον προσωπικό του χώρο. Τώρα, όποιος βγαίνει έξω στον δρόμο και περπατάει στο πεζοδρόμιο, στην πόλη, στο χωριό, πάει σε ένα καφενείο, ας πούμε, εκεί πέρα γνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς είναι φορείς και θα τον κολλήσουν. Αναλαμβάνει λοιπόν ένα ρίσκο εν γνώση του, δεν έχει δικαίωμα να περιορίσει την κίνηση στους δρόμους, δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τα αεροδρόμια μην τυχόν και βρεθεί κάποιος που θα τον κολλήσει κατά λάθος. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε μια ελεύθερη κοινωνία εννοώ, είναι να μείνει σπίτι του αν δεν θέλει αυτό το ρίσκο ή να βγει έξω με ολόσωμο hazmat suit, ξέρω εγώ, να είναι σαν τον αστροναύτη, μην τυχόν και κολλήσει. Δικαίωμά του αυτό. Λοιπόν, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν αυτές τις μέρες, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά πάντα ζούσαμε σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, απλά μέχρι τώρα δεν είχε φανεί. Το κράτος πάντα μπορούσε και ήταν διατεθειμένο να περιορίσει την ανθρώπινη ελευθερία ακόμα παραπάνω από ό,τι την είχε ήδη περιορίσει. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Επιτάξεις περιουσιών, νοσοκομείων και άλλων, κλεισίματα επιχειρήσεων, επιβολή στο τι θα πουλάς και τι δεν θα πουλάς, επιβολή στο τι τιμή θα ζητάς. Το price gouging, το ανέβασμα των τιμών, παράνομο, έτσι. Μετά, όταν δημιουργούνται ελλείψεις προϊόντων, να δω τι θα λένε. Θα πούμε για το price gouging σε λιγάκι. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιβάλλουν μέτρα αδιανόητα, τα οποία πάντα ήταν έτοιμοι να τα επιβάλλουν και περίμεναν μία ευκαιρία. Και ξέρετε, αυτά τα μέτρα, όταν σου παραβιάζουν ένα δικαίωμα, είναι σαν το σεξ. Άμα δεχτείς μια φορά να κάνεις σεξ, μετά δεν μπορείς να παριστάνεις την παρθένα πως δεν κάθεσαι. Άπαξ και έκατσες, ξανακάθεσαι. Λοιπόν, όποιος δεχτεί αυτά τα μέτρα, μετά θα του τα ξαναεπιβάλλουν, γιατί έχει αποδείξει ότι τα δέχεται. Όσο για τη ζημιά που κάνουν στην οικονομία, αυτή ακόμα είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Θα τη δούμε στα επόμενα χρόνια, στους επόμενους μήνες, γιατί ο κόσμος βλέπει τους νεκρούς που φαντάζεται ότι θα υπήρχαν και λέει ευτυχώς που δεν πεθάνανε τόσοι άνθρωποι. Αυτό που δεν βλέπει όμως ακόμα είναι οι οικονομικές συνέπειες αυτής της παρέμβασης που γίνεται στην οικονομία. Ας πούμε, όταν κλείνεις τα σχολεία για 6 μήνες, και δεν εννοώ μόνο τα δημόσια που πρόβλημά τους δικά τους είναι, εννοώ και τα ιδιωτικά ακόμα όταν κλείνεις, τα φροντιστήρια ας πούμε. Αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο στο μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων, το οποίο θα φανεί σε λίγα χρόνια. Θα μας χτυπήσει ένα κύμα δηλαδή αγραμματοσύνης. Λέω ένα παράδειγμα. Όταν αφήνεις ανθρώπους άνεργους, επειδή τους επιβάλλεις να κάθονται σπίτι,
θα πέσει η έλλειψη προϊόντων στο τέλος. Γιατί ο Κυριάκος μπορεί να διατάσει ανθρώπους να κάτσουν σπίτι, αλλά δυστυχώς δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να διατάσει καρβέλια ψωμί να εμφανίζονται. Κάποιοι πρέπει να δουλεύουν. Στο τέλος θα υπάρξουν ελλείψεις προϊόντων, όπως ήδη έχουν αρχίσει να λείβονται προϊόντα από τα ράφια και λόγω του πανικού, ο οποίος είναι δικαιολογημένος, γιατί ο κόσμος φοβάται τι άλλο θα κάνει η κυβέρνηση. Δεν φοβάται τον ιό τόσο πολύ, όσο φοβάται την παρέμβαση του κράτους στην διαδικασία την παραγωγική, στην αγορά δηλαδή. Φοβάται λοιπόν ο κόσμος ότι θα του απαγορεύσουν να πηγαίνει να ψωνίζει, ότι θα απαγορεύσουν στους φουρνάριδες να βγάζουν ψωμί κτλ. Οπότε λέει, κάτσε να πάω εγώ να εφοδιαστώ τώρα και αδειάζουν τα ράφια. Λογικό είναι. Αυτός είναι λοιπόν ο ένας λόγος. Και ο άλλος λόγος είναι ότι εμποδίζεται η παραγωγική διαδικασία από τέτοιους νόμους που, ας πούμε, αν είσαι για παράδειγμα φροντιστηριάς, χάνεις μαθητές. Δεν μπορούν τα παιδιά να έρθουν να κάνουν μάθημα. Όλα αυτά είναι απώλεια παραγωγής. Απώλεια δηλαδή πραγματικών αγαθών, όχι χρημάτων. Χρήματα με το ελικόπτερο μπορείς να πετάς όσα θες. Όταν έχεις ειδικά την πρέσα και κόβεις χρήμα, μπορείς να πετάς χρήμα όσο θες. Δεν μπορείς όμως να αυξήσεις τα πραγματικά παραγόμενα αγαθά. Αντιθέτως, τα μειώνεις με όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Το μόνο που κάνεις δηλαδή είναι να αυξάνεις τις τιμές πληθωριστικά, να μην κάνεις όμως την κοινωνία πλουσιότερη, να την κάνεις πτωχότερη. Παρά όλες αυτές λοιπόν τις παρεμβάσεις, τις θηριώδεις παρεμβάσεις που κάνει το κράτος στην κοινωνία, στην αγορά, στις ζωές μας, έχει βουήξει το Facebook από διάφορους κομμουνιστές οι οποίοι λένε: Να, είδατε, δεν δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Είδατε, το κράτος μόνο μπορεί να μας σώσει. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Πρώτον, κάτσε να δούμε τι θα σώσει το κράτος. Δεύτερον, κάτσε να δούμε τι παράπλευρες απώλειες θα έχουμε από όλον αυτό τον κεντρικό σχεδιασμό που γίνεται. Και τρίτον, πού τον είδατε τον καπιταλισμό, ρε παιδιά, πού είδατε την αποτυχία της αγοράς, αφήσανε ποτέ την αγορά να δραστηριοποιηθεί, τις επιτρέψανε ποτέ. Απαγορεύουν, ας πούμε, το price gouging, αυτό το ανέβασμα των τιμών, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πανικός, τον οποίον οι ίδιοι οι κρατικοί αξιωματούχοι προκαλούν, όπως είπαμε. Απαγορεύεται αυτό. Μα αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά. Να εξηγήσω λίγο υπερασπιστικά ομιλώντας τι είναι το price gouging και γιατί είναι καλό. Απλά οικονομικά, έτσι. Όταν υπάρχει έλλειψη προϊόντων, δεν είναι δυνατόν να πάρουν όλοι. Δεν φτάνει για όλους. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς γίνεται να πάρουν όλοι, αυτό δεν γίνεται. Το ερώτημα είναι ποιοι θα πάρουν. Δύο είναι τα τεινά, ή μάλλον τρία. Το ένα είναι να απαγορεύσεις τις τιμές να κυμανθούν εκεί που θέλει η αγορά, δηλαδή προς τα πάνω, όταν αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η προσφορά. Οπότε θα πάρει όποιος προλάβει. Δηλαδή θα πάρει όποιος μπει πρώτος στο μαγαζί και θα αδειάσουν τα ράφια. Θα τα πάρουν οι καταναλωτές. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να τα επιτάξει όλα το κράτος και να τα πάρουν οι αγαπητοί του κράτους. Οι φίλοι μας, οι δικοί μας, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ξέρω κι εγώ, αυτοί που θα έχουν πρόσβαση στο κέντρο της λήψεως των αποφάσεων. Και τρίτο ενδεχόμενο είναι αυτό της ελεύθερης αγοράς, όπου οι τιμές ανεβαίνουν, τα προϊόντα αυτά που βρίσκονται εν ελλείψη γίνονται δυσπρόσιτα, οπότε δεν τα αγοράζει κανείς για πλάκα, πρέπει πραγματικά να τα χρειάζεται, να τα θέλει, να έχει αποταμιεύσει χρήματα από προηγούμενη εργασία στην οποία είχε παραγάγει αξία για κάποιους άλλους και δεν την είχε καταναλώσει σε άλλα πράγματα. Έχει λοιπόν αποταμιεύσει κάποιος χρήματα, διατίθεται να τα δώσει για ένα πακέτο χαρτί υγείας, ας πούμε, σε περίοδο κρίσης και τα δίνει. Αυτό το τελευταίο, δηλαδή οι συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, είναι και οι πιο δίκαιες συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, διότι ανταμείβουν αυτόν ο οποίος είχε παραγάγει αξία στο παρελθόν και δεν κατανάλωσε το αντάλλαγμα που έλαβε, δηλαδή τα χρήματα που έλαβε, για παράδειγμα, σε άλλες απολαύσεις, αλλά περίμενε ώστε να έχει χρήματα να καταναλώσει όταν θα ανέβουν οι τιμές στην περίοδο της κρίσης. Αν ο νομοθέτης απαγορεύσει την άνοδο των τιμών, θα πετύχει το εξής. Θα πετύχει να αδειάζουν τα ράφια από τους πρώτους καταναλωτές που θα πλακώσουν να τα πάρουν και θα τιμωρήσει στην ουσία αυτούς οι οποίοι είχαν αποταμιεύσει χρήματα όλα αυτά τα χρόνια περιμένοντας να τα χρησιμοποιήσουν την στιγμή της ανάγκης. Αυτός τώρα ο έμπορος, ο οποίος προβλέπει την κρίση, προβλέπει την αυξημένη ζήτηση και 1-2-3 μέρες πριν πάει και αγοράζει όλα τα προϊόντα σε χαμηλή τιμή προκειμένου να κάνει το price gouging, προκειμένου να τα πουλήσει σε αυξημένη τιμή αργότερα, κάνει κάτι καλό. Τι κάνει? Διαφυλάττει τα προϊόντα ώστε να μην καταναλωθούν από τον πρώτο τυχαίο. Τα αποθηκεύει κάπου, ώστε αυτοί οι οποίοι είχαν αποταμιεύσει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν να τα βρουν στην υψηλότερη τιμή βεβαίως, όταν τα χρειαστούν. Και για αυτή του την υπηρεσία αμείβεται αυτός που κάνει το price gouging, ο λεγόμενος μαυραγορίτης, ο λεγόμενος κερδοσκόπος.
Έχει διάφορα κοσμητικά επίθετα αυτό το επάγγελμα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Είναι κάτι δίκαιο, είναι κάτι θεάρεστο, το οποίο επιτρέπει να μειωθεί η έλλειψη, δηλαδή να γίνει καλύτερη διανομή αυτών των λίγων προϊόντων που έχουν απομείνει, να γίνει δικαιότερη κατανομή και δίνει και κάτι άλλο. Δίνει και ένα κίνητρο σε παραγωγούς να φτιάξουν αυτό το προϊόν το οποίο λείπεται. Διότι όταν η τιμή ανεβαίνει, ανεβαίνει και το κίνητρο του κέρδους, οπότε πέφτουν περισσότεροι πόροι στην παραγωγή αυτού του προϊόντος, του χαρτιού υγείας για παράδειγμα ή του αντισηπτικού υγρού. Αν οι τιμές δεν μπορούν να μεταφέρουν σήματα στους παραγωγούς ότι τώρα συμφέρει να φτιάξεις αντισηπτικό υγρό, γιατί τώρα είναι που πουλιέται για χρυσάφι, τότε δεν θα φτιαχτεί παραπάνω αντισηπτικό υγρό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δώσει κεντρικό διάταγμα ο Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης. Μα δεν έχει το κράτος την τοπική γνώση, την τοπική πληροφορία που έχει η αγορά. Αυτά τα έχει πει ο Μίζας από το 1920, ακόμα να τα καταλάβουμε. Το άλλο πρόβλημα με τον κεντρικό σχεδιασμό, γενικό πρόβλημα, το οποίο βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά misallocation of resources, δηλαδή κακή τοποθέτηση κεφαλαίων. Μπορεί για μία κρίση το κράτος να υπεραντιδράσει, να χτίσει νοσοκομεία σαν τα μανιτάρια, το οποίο θα είναι καλό για να σωθούν κάποιες ζωές ανθρώπων, δεν λέμε ότι δεν αξίζει αυτό, αυτό είναι καλό. Αλλά με τι κόστος, με τι αντάλλαγμα, δηλαδή να σταματήσουμε την παγκόσμια παραγωγή, να τα κάνουμε όλα ό,τι έχουμε αποταμιεύσει, να τα κάνουμε νοσοκομεία, να έχει 10 κλίνες ανακάτοικο για να μην πεθάνουν, 1.000 άνθρωποι ή 200.000 άνθρωποι, όσοι τέλος πάντων είναι, να πεθάνουν από μια τέτοια ασθένεια. Αξίζει τον κόπο να πεινάσουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι για να μην πεθάνουν 100.000. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι τόσο σημαντικό που να αξίζει να τοποθετήσουμε εκεί όλους τους πόρους της ανθρωπότητος, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό για όσους θα επιβιώσουν. Το θέμα είναι ότι ούτε εγώ ξέρω, ούτε το κράτος δεν ξέρει, ούτε ο Μητσοτάκης δεν ξέρει. Αυτό είναι απόφαση που πρέπει να λάβει ο καθένας μόνος του. Αν ένας επιχειρηματίας κρίνει πως αυτή τη στιγμή τα κεφάλαιά του θα επενδυθούν σωστά, αν φτιάξει ένα νοσοκομείο, ας πούμε, εκεί πέρα που υπάρχουν πολλοί ασθενείς, τότε αυτός θα αναλάβει το ρίσκο της επιχειρηματικής του δράσης. Αν κάνει λάθος υπολογισμό, αυτός θα χάσει την επένδυσή του αργότερα. Αυτού θα του μείνει ένα νοσοκομείο, θα του περισσέψει ένα νοσοκομείο το οποίο μετά δεν θα χρησιμοποιείται αρκετά. Θα έχει κάνει λοιπόν misallocation των δικών του πόρων με δικό του τίμημα. Αυτό είναι που κάνει η αγορά, το entrepreneurship το λεγόμενο. Βλέπει ο άνθρωπος την ευκαιρία, προσπαθεί με αποταμιευμένους πόρους να ανταποκριθεί στην ανάγκη και εκτιμά αν θα έχει μακροχρόνια κέρδος ή ζημία. Το κράτος δεν έχει τέτοια κολλήματα. Το κράτος λέει θα κλέψω από όλους, θα φορολογήσω τους πάντες, θα χτίσω 18 νοσοκομεία ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, ναι, θα ανακόψω ίσως το κύμα των ασθενειών. Φυσικά όλοι θα με χειροκροτήσουν, έτσι, όσοι δεν γνωρίζουν από οικονομικά θα με χειροκροτήσουν. Κανείς βέβαια δεν θα δει το αόρατο κόστος, το opportunity cost δηλαδή, αυτό το κόστος που θα έχει αυτή η κακή επένδυση, που μετά θα μείνουν τα νοσοκομεία άδεια, θα έχουμε νοσοκομεία φαντάσματα όπως έχουμε και πόλεις φαντάσματα στην Κίνα, άδειες πόλεις με κτίρια που δεν μένει κανείς, γιατί δεν βλέπουν οι άνθρωποι το αόρατο, αυτό το οποίο χάνουν όταν μεταφέρονται πόροι από εκεί που θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί, μεταφέρονται κάπου που εξασφαλίζει ψήφους και εμπιστοσύνη στον πολιτικό. Δεν λέει φυσικά κανείς ότι και οι ιδιώτες δεν μπορούν να κάνουν λάθη, και οι ιδιώτες κάνουν λάθη, κακές επιχειρήσεις, ζημιογόνες επιχειρήσεις. Η διαφορά είναι ότι όταν 1.000.000 ιδιώτες λαμβάνουν διάφορες αποφάσεις, κάποιες θα είναι σωστές, κάποιες θα είναι λάθος, αλλά όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει τι θα γίνει με τόσους πολλούς πόρους, είναι πολύ πιθανό να κάνει λάθος. Βάζουν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, μπορεί να τους βγει ξινή η επένδυση, όπως βγήκε για παράδειγμα ξινή η επένδυση της Βενεζουέλας, του κράτους στη Βενεζουέλα στο πετρέλαιο, και φτωχύνανε όλοι ταυτόχρονα. Έτσι μπορεί να βγει ξινή και η επένδυση σε υπηρεσίες υγείας που κάνει τώρα το κράτος. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι διαχειρίζονται λίγους πόρους ο καθένας και δικούς του πόρους, τους οποίους έχει με υδρότα αποταμιεύσει, είναι πολύ μικρότερο το ρίσκο. Κάποιοι θα κάνουν λάθος, κάποιοι όμως θα κάνουν και τη σωστή επένδυση. Δεν θα είναι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Α, και δείτε και τι σημαίνει τώρα δημόσιο σύστημα υγείας. Έβλεπα προχθές μία συνέντευξη ενός Έλληνα ιατρού στην Ιταλία, ανατριχιαστική συνέντευξη. Ο άνθρωπος έδινε μεγάλο αγώνα εκεί πέρα, το καταλαβαίνω, αλλά είπε κάτι αποκαλυπτικό.
τον ρώτησε η Έλλη Στάι, στο δελτίο ειδήσεων του Sky ήταν αυτό, με ποια κριτήρια αποφασίζετε ποιους θα θεραπεύσετε, ποιους θα διαχειριστείτε μάλλον την ασθένεια και ποιους θα αφήσετε να πεθάνουν. Και ο γιατρός είπε, με κριτήρια νεότητος και με κριτήρια προϋπάρχουσας κατάστασης υγείας. Δηλαδή, αν κάποιος είναι γέρος ή αν κάποιος είναι ήδη ασθενής οργανισμός, βασικά δεν τον φροντίζουμε. Φροντίζουμε με τους πόρους που διαθέτουμε τους πεπερασμένους, φροντίζουμε κάποιον νεότερο που είναι πιθανό να ζήσει περισσότερα χρόνια στο μέλλον. Το άκουσα αυτό και σκέφτηκα ακριβώς ότι αυτό πάει να πει δημόσιο σύστημα υγείας. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι, τους διαχειρίζεται το κράτος και το κράτος αποφασίζει ποιος θα πάρει. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο γιατρός στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται ο Θεός επί της γης. Δημόσιο σύστημα υγείας δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να πάρουν όλοι όταν δεν φτάνει. Δημόσιο σύστημα υγείας σημαίνει ότι θα πάρουν αυτοί που αποφασίζουν κάποιοι. Ποιοι? Οι κρατικοί αξιωματούχοι. Ο γιατρός του νοσοκομείου στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ σε ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας, ακόμα και 95 χρονών να είμαι εγώ, αν έχω αποταμιεύσει χρήματα, γιατί δούλεψα όλη μου τη ζωή, και ένας γιατρός βρεθεί ο οποίος θέλει να πάρει αυτά τα χρήματα για να με θεραπεύσει, μπορεί να τα πάρει. Η ζωή μου δηλαδή δεν θυσιάζεται για να ζήσει κάποιος άλλος, αν βρεθεί κάποιος που θέλει να με θεραπεύσει. Με δικούς μου πόρους, με δικά μου έξοδα. Έχω το δικαίωμα να ζήσω κι ας είμαι και 95 χρονών. Δεν γίνονται δηλαδή αυτές οι ανθρωποθυσίες που γίνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα πει τώρα κάποιος, δεν είναι ανθρωποθυσία κάποιος να είναι φτωχός, ας πούμε, και να μην μπορεί να πληρώσει τις υπηρεσίες υγείας και να τον αφήσουν να πεθάνει? Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι ο καθένας όμως είναι υπεύθυνος να πληρώσει το κόστος των υπηρεσιών που επιθυμεί να λάβει. Το άδικο είναι να είσαι 90 χρονών, να έχεις αποταμιεύσει για μια δύσκολη ώρα και να σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιήσεις τις αποταμιεύσεις σου. Αν είσαι τώρα νέος και υγιής και πάθεις μια αρρώστια και χρειάζεσαι χρήματα τα οποία ακόμα δεν έχεις αποταμιεύσει επειδή είσαι νέος, εκεί πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι σου επιτρέπεται με μη επιθετικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίσεις τους απαραίτητους πόρους. Μπορείς, ας πούμε, να ζητήσεις από έναν γιατρό να σε θεραπεύσει αφιλοκερδώς, επειδή είσαι νέος και το αξίζεις και είσαι ωραίος. Μπορεί να ζητήσεις από τους πιο ηλικιωμένους συγγενείς σου να σου δώσουν χρήματα να σε βοηθήσουν να αγοράσεις τη θεραπεία που χρειάζεσαι. Δεν μπορεί όμως αυτή την απόφαση να τη λαμβάνει ανέξοδα ένας δημόσιος υπάλληλος και να απαγορεύει στην ουσία στον 90χρονο να χρησιμοποιήσει τους πόρους που μία ζωή αποταμίευε. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, επειδή είναι μεγάλο επεισόδιο αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εσείς φροντίστε να μην αρρωστήσετε. Έτσι, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Σεβαστείτε τους γύρω σας. Προστατεύστε τον προσωπικό σας χώρο, την ιδιοκτησία σας, το σπίτι σας, ξέρω εγώ, την επιχείρησή σας. Και προσπαθήστε όσο είναι δυνατόν να μείνετε αλόβητοι από την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων στην οποία επιδίδεται τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Δυστυχώς είναι καθολικό το φαινόμενο. Χαίρετε λοιπόν και υγιένετε. Graveyard, he's taking his